Ευαδόν τριγώνου βίντεο δεύτερο. Στο πρώτο βίντεο δείξαμε πως βρίσκουμε το ευαδόν του τριγώνου. Καταλήξαμε στον τύπο ότι ευαδόν τριγώνου ισούται με βάση επί ύψος δια 2, αλλά αυτό το δείξαμε παραστατικά, δηλαδή το εξηγήσαμε. Εξηγήσαμε γιατί το ευαδόν τριγώνου είναι ίσο με βάση επί ύψος δια 2. Βάση επί ύψος είναι το ευαδόν του ορθογωνίου δια 2. Το τρίγωνο είναι μισό ορθογώνιο ή πλάγιο παραλληλόγραμμο, και αυτό το δείξαμε παραστατικά στο πρώτο βίντεο που καλό είναι να το δεις. Σε αυτό το βίντεο θα λύσουμε περισσότερες ασκήσεις. Λύσαμε μία στο προηγούμενο, θα λύσουμε άλλες 2. Να θυμηθούμε όμως αυτά τα οποία είπαμε. Κάποια από αυτά τα οποία είπαμε. Βασική θεωρία. Από κάθε κορυφή ενός τριγώνου μπορούμε να φέρουμε μια και μόνο κάθετη ευθεία προς την απέναντι πλευρά. Η ευθεία αυτή ονομάζεται ύψος. Συνεπώς το τρίγωνο έχει 3 ύψη. Όσες και οι κορφές του. Βλέπουμε εδώ μια κορφή, κορφή α. Φέρνουμε μια κάθετη πλευρά προς την μια κάθετη, κάθετο ευθύγραμμο τμήμα, μια κάθετη ευθεία προς το ευθύγραμμο τμήμα βγ, είναι το ένα ύψος. Μια άλλη κορφή β, φέρνουμε μια κάθετη ευθεία. Ξέρετε πως φέρνουμε τις κάθετες ευθείες. Εφαρμόζουμε στη βάση, στην απέναντι πλευρά, το ορθογώνιο τρίγωνο. Εδώ είναι 90 μοίρες. Μία λοιπόν κάθετη προς την απέναντι πλευρά, την α, γ, αυτό είναι ένα άλλο ύψος, και υπάρχει κι άλλη μία κορφή, η γ, και μία κάθετη, μόνο και μία, μία και μόνο μία κάθετη ευθεία προς την απέναντι πλευρά αβ, και αυτό είναι το τρίτο ύψος. Κάθε τρίγωνο λοιπόν έχει 3 ύψη. Κάθε πλευρά στην οποία καταλήγει το ύψος είναι η βάση. Σε αυτό το ύψος καταλήγει σε αυτή εδώ τη βάση. Αυτό εδώ το ύψος καταλήγει στη βάση αγ. Το ύψος αυτό στη βάση αβ. Κάθε πλευρά στην οποία λοιπόν καταλήγει το ύψος ονομάζεται βάση. Και ο τύπος έβρεση του ευαδού του τριγώνου είναι ευαδόν του τριγώνου. Βάση επί ύψος δια 2. Βάση επί ύψος. Να η βάση επί το αντίστοιχο ύψος δια 2. Γιατί το εξηγήσαμε σε προηγούμενο βίντεο. Σε αυτό λοιπόν θα λύσουμε περισσότερα προβλήματα. Ξεκινάμε. Διαβάζουμε το πρώτο πρόβλημα. Ένα οικόπεδο με σχήμα τριγώνου έχει πλευρά 42 μέτρα και το αντίστοιχο ύψος, σε αυτή την πλευρά εννοείται, είναι ίσο με τα 2 έκτα της πλευράς. Να υπολογίσετε το ευαδόν και την αξία του οικοπαίδου αν το κάθε τετραγωνικό μέτρο κοστίζει 180 ευρώ. Μπορείς να σταματήσεις το βίντεο και να προσπαθήσεις να το λύσεις μόνος σου. Για να δούμε. Για να λύσουμε το πρόβλημα θα πρέπει να ξέρουμε, να βρούμε το ευαδόν, θα πρέπει να ξέρουμε τη βάση και το ύψος. Γιατί το ευαδόν τριγώνου είναι ίσον με βάση επί ύψος δια 2, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενο βίντεο. Η πλευρά είναι 42, άρα βάση την ξέρουμε, είναι 42 μέτρα, και το ύψος είναι τα 2 έκτα. 2 έκτα της πλευράς, άρα λοιπόν 2 έκτα επί 42 συνεπάγεται, το ύψος είναι ίσον με 2 επί 42 δια 6, το ύψος είναι ίσον 84 δια 6. Κάνουμε τη διαίρεση και βλέπουμε ότι ύψος ίσον 14 μέτρα. Αφού βρήκαμε λοιπόν τη βάση και, και το ύψος, μπορούμε να βρούμε και το ευαδόν. Αφού ευαδόν τριγώνου ίσον βάση επί ύψος δια 2. Άρα λοιπόν ευαδόν ίσον βάση 42 επί
ύψος 14 βρήκαμε ότι είναι τα 2 έκτα του 42. Για να βρούμε τα 2 έκτα του 42 θα πολλαπλασιάσουμε 2 έκτα επί 42. Το έχουμε δει αυτό σε προηγούμενα μαθήματα, πως βρίσκουμε το κλασματικό μέρος ενός αριθμού. Δια 2 συνεπάγεται ευαδόν ίσον 42 επί 14 ίσον 588. Δια 2 συνεπάγεται, μπορεί να το γράψεις δίπλα ή από κάτω μετά από το συνεπάγεται, ευαδόν ίσον 588 δια 2, 294 τετραγωνικά μέτρα. Το ευαδόν είναι τετραγωνικά μέτρα, η βάση και το ύψος είναι μέτρα. Και τώρα ρωτάει να υπολογίσετε το ευαδόν, το βρήκαμε το ευαδόν πόσο είναι και πόσο κοστίζει το οικόπεδο αν το κάθε τετραγωνικό μέτρο κοστίζει 180 ευρώ. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε, αφού το 1 κοστίζει 180, τα 294 επί 180. Ίσον 52.920 και γράφουμε την απάντηση. Το ευαδόν του οικοπαίδου είναι 294 τετραγωνικά μέτρα και το οικόπεδο κοστίζει 52.920 ευρώ. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Να λύσουμε άλλο ένα. Λοιπόν, και ένα ακόμα πρόβλημα μετά από όσα έχουμε πει. Θα σου συνιστούσα να το διαβάσεις και να προσπαθείς να το λύσεις μόνος σου. Για να δούμε. Ο κύριος Άγγελος έχει ένα οικόπεδο τριγωνικού σχήματος με βάση 24 και ύψος 20 μέτρα. Μέσα στο οικόπεδο έχει κτίσει μια κατοικία σχήματος ορθογωνίου, παραλληλογράμμου εννοείται, με μήκος 15 μέτρα και πλάτος 12 μέτρα. Στο οικόπεδο που μένει ακάλυπτο, ο κύριος Άγγελος αποφάσισε να φυτέψει γκαζόν. Πρώτον, να υπολογίσει το ευαδόν του οικοπαίδου και της κατοικίας. Και δεύτερον, να υπολογίσει το ευαδόν του οικοπαίδου που θα φυτευτεί γκαζόν. Ωραία, το ευαδόν του οικοπαίδου λοιπόν. Το οικόπεδο έχει τριγωνικό σχήμα. Οπότε θα εφαρμόσουμε τον τύπο ευαδόν τριγώνου, εννοείται, γράφουμε εδώ μέσα ευαδόν τριγώνου, είναι ίσον με βάση επί ύψος δια 2. Συνεπάγεται το ευαδόν του τριγώνου, του οικοπαίδου δηλαδή, είναι ίσον, η βάση είναι 24 επί 20 το ύψος δια 2. Συνεπάγεται το ευαδόν του οικοπαίδου είναι 20 επί 24 μας κάνει 480 δια 2, συνεπάγεται το ευαδόν είναι 240 τετραγωνικά μέτρα, είναι πάντα το ευαδόν, η βάση και το ύψος μέτρα. Βρήκαμε λοιπόν πρώτον το ευαδόν του οικοπαίδου, τώρα της κατοικίας. Η κατοικία έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Οπότε το ευαδόν της είναι του ορθογώνιου και του πλαγίου βέβαια παραλληλογράμμου, είναι ίσον με βάση επί ύψος. Συνεπάγεται το ευαδόν είναι ίσον με
τι μας λέει, 15 είναι η βάση και το ύψος, το πλάτος είναι το ύψος στο ορθογώνιο. Στο ορθογώνιο το πλάτος είναι το ύψος. 15 επί 12. 15 που είναι το μήκος επί 12. Συνεπάγεται το ευαδόν του σπιτιού, της κατοικίας είναι ίσον 15 επί 12 ίσον 180 τετραγωνικά μέτρα. Και μας λέει, αυτό ήταν το ερώτημα 1. Και το ερώτημα 2, να υπολογίσουμε το ευαδόν του οικοπαίδου που θα φυτευτεί γκαζόν. Αν από όλο το οικόπεδο αφαιρέσουμε το σπίτι, θα μείνει το μέρος του οικοπαίδου που θα φυτευτεί γκαζόν. Άρα θα πρέπει τώρα από τα 240 τετραγωνικά μέτρα να αφαιρέσουμε το σπίτι που είναι 180 και το υπόλοιπο θα μπει γκαζόν. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν μόνο μία αφαίρεση. 240 μείον 180 ίσον 60. Και λύθηκε και αυτό το πρόβλημα. Να δούμε την απάντηση. Το ευαδόν του οικοπαίδου είναι 240 τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας, 180 τετραγωνικά μέτρα και του οικοπαίδου με γκαζόν 60 τετραγωνικά μέτρα. Σε αυτό το σημείο τελείωσε και αυτό το βιντεομάθημα. Στο πρώτο βιντεομάθημα είδαμε σχετικά με πώς βρίσκουμε το ευαδόν του τριγώνου και το εξηγήσαμε πιο αναλυτικά γιατί το ευαδόν του τριγώνου είναι βάση ύψος δια 2 και στο λύσαμε και ένα πρόβλημα. Και στο δεύτερο βίντεο μάθημα είπαμε κάποια πράγματα ακόμα και λύσαμε άλλα δύο προβλήματα. Πιστεύω με αυτά δύο βίντεο μαθήματα ότι έχεις καταλάβει τα σχετικά με το ευαδόν του τριγώνου. Γεια σου, θα τα πούμε σε κάποιο άλλο μάθημα.